Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android. Θα συνεχίσουμε σήμερα την περιήγησή μας στον κόσμο των custom ROM και θα παρουσιάσουμε την OmniROM. Η Omni κυκλοφορεί τους τελευταίους 2 με 3 μήνες περίπου και ήδη συγκαταλέγεται στις 5 κορυφαίες ROM για το Android. Πρώτον, διότι πολύ μεγάλοι developers έχουν ασχοληθεί μαζί της, την έχουν ξεκινήσει δηλαδή να την κατασκευάζουν. Ένας από αυτούς είναι ο Chainfire, ο οποίος έχει κάνει παπάδες, σίγουρα τον έχετε ακούσει. Έχει φτιάξει και την εφαρμογή SuperSU, με την οποία κάνουμε root και άλλα προγραμματάκια. Ενώ το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της είναι ο προσανατολισμός, ο οποίος λέει καθαρό Android και καινοτομία. Δηλαδή προσθέτουμε στο καθαρό Android νέα χαρακτηριστικά, τα οποία, πολύ σημαντικό αυτό, είναι αυτά που μας ζητάνε οι χρήστες, έτσι. Μας κάνουν δηλαδή το χατήρι να φέρουν στις συσκευές μας όλα αυτά που θέλουμε, που βλέπουμε, που ζηλεύουμε από άλλες συσκευές. Ο προεγκατεστημένος launcher είναι ο Google Launcher, που είδαμε για πρώτη φορά στο Nexus 5, βλέπετε στα αριστερά που έχει το Google Now. Εγώ βέβαια δεν τον χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ τον Action Launcher που μου αρέσει περισσότερο, αλλά η ROM έχει να κάνει βέβαια με τα χαρακτηριστικά της. Ξεκινάμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε από την επάνω μπάρα. Έχουμε εδώ πέρα τα εικονίδια, τα Power Toggles που μας παρουσίασε η Google στις τελευταίες εκδόσεις του Android. Εδώ έχουμε κάποια περισσότερα, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα, αλλά από αυτά που είναι διαθέσιμα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα εμείς επιπλέον. Αυτά είναι όλα. Αυτό είναι λοιπόν το σύνολό τους. Η φωτεινότητα, οι ρυθμίσεις, το Wi-Fi και τα λοιπά και τα λοιπά, quiet hours εδώ πέρα, ό,τι βλέπετε, να το πω από τώρα, ό,τι βλέπετε στα αγγλικά είναι τα επιπλέον χαρακτηριστικά που έχει προσφέρει η Omni. Ό,τι είναι στα ελληνικά είναι βέβαια η κανονική μετάφραση του Android που έρχεται από τον καθαρό κώδικα του Android. Λοιπόν, έχουμε και λέμε go to sleep για να μην πατάμε πολύ το power, το πλήκτρο, πατάμε από εδώ και σβήνει η οθόνη. Έχει προσθεθεί αυτό το quiet hours, το οποίο μπορεί να κλείσει το wifi ή τις ειδοποιήσεις για να μην μας ενοχλούν όταν κοιμόμαστε ή τις ώρες που δεν θέλουμε. Φακός εδώ πέρα, το Nexus 7 δεν έχει flash για να το χρησιμοποιήσει. Όμως δείτε εδώ πέρα κάτι ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αν πάω εδώ στο wifi, μπορώ να το γυρίσω και από πίσω να επιλέξω το tethering να ενεργοποιηθεί, ή αν το κρατήσω πολύ ώρα πατημένο να πάω βέβαια στην ρυθμίση του Wi-Fi, που αυτό ούτως ή άλλως γινόταν. Για πάμε πάλι πίσω. Bluetooth, ενεργοποιούμε το Bluetooth. Μετά θα πρέπει να συνδέσουμε μια συσκευή επάνω στη συσκευή μας αυτήν, οπότε θα πρέπει να το κάνουμε και ανιχνεύσιμο. Πρέπει δηλαδή να ξαναπάμε στη ρυθμίση να το κάνουμε. Το ενεργοποιούμε από εδώ, γυρνάμε την καρτέλα από πίσω, το κάνουμε και ανιχνεύσιμο. Τι άλλο, η τοποθεσία εδώ πέρα. Πατώντας πηγαίνουμε σε ρυθμίσεις τοποθεσίας, μπορούμε όμως να τις ενεργοποιήσουμε και από εδώ, που είναι οι τρεις ρυθμίσεις που έχει ο κώδικος του Android. Μπαταρία, high, το υψηλό που τα χρησιμοποιεί όλα, και device που ανοίγει μόνο το Wi-Fi. Ναι, Google, συμφωνώ μαζί σου. Ωραία. Τι άλλο, πολλά από εδώ πέρα γυρνάνε, βλέπετε εδώ πέρα μπορούμε να πειράξουμε τον ήχο, να το βάλουμε και κατευθείαν στο αθόρυβο. Μερικά όχι. Τι άλλο, αυτό εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει τι είναι, να σας πω την αλήθεια. Θα το δούμε στην πορεία, μπορεί να μην είναι και έτοιμο. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό, το Immersive Mode, αυτό που μας παρουσίασε η Google, το Full Screen Mode για κάποιες εφαρμογές. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε για όλη τη ROM. Σμπρώχνουμε προς τα πάνω, εμφανίζονται οι μπάρες και οι πάνω και οι κάτω. Βλέπετε, εξαφανίζονται Full Screen. Όποια εφαρμογή και να ανοίξω, είναι σε Full Screen. Τραβάμε από κάτω ή από πάνω και μας φέρνει τις μπάρες τις δύο για να τις χρησιμοποιήσουμε. Πάρα πολύ ωραίο, immersive λοιπόν, και για το launcher και για όλες τις εφαρμογές, και όχι μόνο αυτές που έχει επιλέξει η Google. Πάμε πολύ γρήγορα να δούμε και τα κάτω τα πλήκτρα. Ερχόμενοι από κάτω, στις Nexus συσκευές έχουμε μόνο την επιλογή της Google για να ανοίξουμε το Google Now. Εδώ έχουμε και άλλες δύο, μπορούμε να τις ορίσουμε εμείς. Εγώ έχω βάλει το Gmail και το Hangouts, μπορούμε να τις ανοίξουμε δηλαδή από εδώ κάτω κατευθείαν τις εφαρμογές. Το Recent Apps, πατάμε και βλέπουμε κλασικά τις τελευταίες εφαρμογές που έχουμε ανοίξει. Όμως, αν το κρατήσουμε πατημένο, πηγαίνουμε στην τελευταία εφαρμογή που έχουμε ανοίξει. Το κρατάω ξανά πατημένο και πηγαίνω ξανά στην τελευταία εφαρμογή. Εκτός από το launcher βέβαια, έτσι. Βλέπετε, εναλλάσσεται μεταξύ των δύο εφαρμογών. Έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα copy
και ένα paste για παράδειγμα σε μια εφαρμογή που θα κρατήσουμε σημειώσεις. Ξανά από εδώ πέρα copy κάτι άλλο, ξανά paste. Στο recent tabs έχει προσθεθεί αυτό εδώ το πλήκτρο το οποίο τα κλείνει όλα μαζί για να μην καθόμαστε να κάνουμε κτλ. Κτλ. Ενώ, για να ανοίξω μία έτσι για να υπάρχει κάτι εδώ, αν εγκαταστήσετε την Omni με Android 4.3 και κάτω, αυτή είναι 4.4.2, είναι στην τελευταία έκδοση, υπάρχει εδώ η επιλογή να κρατήσεις πατημένη μία εφαρμογή και εκτός από την κατάργηση από τη λίστα και από τις πληροφορίες σου βγάζει και μία τρίτη επιλογή, το Split View. Μπορείς δηλαδή να επιλέξεις Split View, να εμφανίζεται στο πρώτο μισό της συσκευής, να ξαναπατήσεις το Recent σε μία άλλη εφαρμογή, να ξανακρατήσεις, να πατήσεις Split View και να στο εμφανίσεις από κάτω. Έχουμε δηλαδή, η Omni προσφέρει από το 4.3 και κάτω, το ξαναλέω, δεν το έχουν ακόμα προσθέσει το 4.4.2, δεν ξέρω γιατί καθυστερούν, ίσως να υπάρχει πρόβλημα, αλλά μπορούμε να έχουμε το Split View που έχουν τα τηλέφωνα της Samsung, το Galaxy S4 για παράδειγμα. Τελειώνουμε και με αυτά εδώ πέρα κάτω. Εδώ τι άλλο έχουμε, εδώ πέρα ένα έτσι eye candy, ας πούμε, μια ομορφιά, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε ή να το απενεργοποιήσουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε. Μας δείχνει απλά τη φάση της ημέρας, αν είναι απόγευμα, αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα κτλ. Έχει πλάκα, το ενεργοποίησα έτσι για χαβαλέ. Βλέπετε εδώ εικονίδια κτλ. Μπαταρίας, όλα μπορούν να αλλάξουν, κλασικά πράγματα αυτά για μια custom ROM. Και πάμε τώρα στις ρυθμίσεις. Το πολύ σημαντικό με την Omni είναι ότι ό,τι νέες προσθήκες κάνουν, τις προσθέτουν στις ρυθμίσεις. Έτσι φαίνονται δηλαδή σαν ρυθμίσεις του συστήματος. Για παράδειγμα, η CyanogenMod περιέχει τον δικό της updater, ο οποίος είναι μια εφαρμογή. Δηλαδή θα πρέπει να πάω στο συρτάρι των εφαρμογών και να πατήσω CyanogenMod κάνε update. Η συγκεκριμένη ROM έχει αυτό το εξής φοβερό χαρακτηριστικό, επειδή μου αρέσει να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα στη συσκευή μου και δεν θέλω περίτα πράγματα. Ό,τι προσθέτουν, τα προσθέτουν εδώ. Βλέπετε εδώ. Μπάρες, μενού, notification, active display, το οποίο το έχει το Moto X. Έτσι, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και εδώ πέρα. Buttons, τα προσθέτουν λοιπόν όλα εδώ. Και μέσα σε αυτά προσθέτουν και άλλα μέσα στα προεγκατεστημένα. Για παράδειγμα, η μπαταρία, το μενού της μπαταρίας, αυτά εδώ στις δικές σας ROM δεν θα τα έχει στις προεγκατεστημένες. Έχει εδώ πέρα, έχουν εδώ πέρα προσθέσει και άλλα εδώ μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε από πάνω. Στα δίκτυα τίποτα. Στο interface είναι ένα δικό του, το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ τις μπάρες, να ενεργοποιήσουμε διάφορα πράγματα, να μπορέσουμε να τραβάμε από οποιοδήποτε σημείο θέλουμε να κατεβαίνει η μπάρα ή να ανεβαίνει, να κάνουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Στα μενού, στο μενού για παράδειγμα εδώ ενεργοποιούμε όταν κλείνουμε τη συσκευή μας πατώντας για πολλή ώρα το power, μπορώ να ενεργοποιήσω το μενού του reboot, το screenshot, το screen record που παρουσιάστηκε στην 4.4.2, μπορώ να κάνω native recording στη συσκευή μου από εδώ και αυτά εμφανίζονται ενεργοποιώντας αυτά εδώ στα μενού. Το notification drawer, το contextual notification που λέει εδώ, είναι αυτό εδώ πέρα που σας είπα πριν, και θα προσθεθούν και άλλα πράγματα στην πορεία. Το active display δεν το χρησιμοποιώ, δεν μου αρέσει, όμως μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε από εδώ και να πούμε ποιες εφαρμογές και ποιες ειδοποιήσεις να εμφανίζονται. Να θυμίσω ότι το active display είναι μια ρύθμιση που έχει το Motorola Moto X, όπου όταν σου έρχεται μια ειδοποίηση ανάβει η οθόνη μόνη της, εμφανίζεται εδώ πέρα αν θέλεις να την απορρίψεις ή αν θέλεις να την διαβάσεις και σε ειδοποιεί. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό, απλά εμένα δεν με ελκύει ακόμα να το χρησιμοποιήσω με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχει διάφορα πράγματα και το Memory Indicator για παράδειγμα δείχνει εδώ πέρα τη RAM του συστήματος πόση είναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νομίζω δεν μπορούμε, όχι, απλά μας τη δείχνει. Για να επιστρέψω πίσω, βλέπετε με πολλή ώρα το Recent επιστρέφουμε. Αρχική σελίδα και τα λοιπά. Στον ήχο έχουν μπει κάποια πράγματα και το Quiet Hours για παράδειγμα. Είπαμε ότι είναι στα αγγλικά, είναι οι προσθήκες. Και να πούμε βέβαια μόνο τα σημαντικά, γιατί είναι πάρα πολλά. Βλέπετε εδώ έχει προσθεθεί το App Permissions, όπου μπορούμε να μπούμε να δούμε τι θέλει η αναζήτηση Google. Θέλει να ξέρει την τοποθεσία μου. Όχι, δεν σε αφήνω, ευχαριστώ πολύ, χαιρετίσματα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία μου. Προσωπικό, μπορούμε δηλαδή να διαχειριστούμε τα δικαιώματα των εφαρμογών όπως θέλουμε, χωρίς αυτές να κρασάρουν φυσικά, έτσι. Λοιπόν, ψέματα είπα, όχι, θέλω να παρακολουθείς Google, σε ευχαριστώ πολύ. Ανταλλαγή μηνυμάτων για παράδειγμα, τι λέει εδώ πέρα,
Οι ρυθμίσεις λέει θέλουν να στέλνουν SMS και MMS. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουν να στέλνεις SMS. Για ποιο λόγο, αντιγεια σου. Τέλος πάντων μπορούμε να πειράξουμε από εδώ πέρα ό,τι ακριβώς θέλουμε. Εδώ τίποτα κτλ. Κτλ. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον, το performance εδώ στο κάτω μέρος είναι στην ουσία ένας overclocker για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα megahertz τα οποία τρέχει ο επεξεργαστής. Φυσικά θα χρειαστεί και ένας καινούριος kernel, ο συγκεκριμένος πάει μέχρι τα 1500 που είναι και το standard στο Nexus 7. Βέβαια ένα από τα μείον της Omni είναι λιγάκι η κατανάλωση μπαταρίας με τη ROM της Google, ας πούμε, την προεγκατεστημένη. Με μια ψηλομέτρια χρήση μπορούσε να μου κρατήσει μέχρι 3 μέρες. Αυτή κρατάει μέχρι 2 και ίσως να φταίει αυτό εδώ το performance, δηλαδή το minimum speed είναι στο 1 GHz. Ίσως αν το πήγαινα λίγο λιγότερο στο sleep mode να λειτουργούσε καλύτερα, να μην τελειώνει τόσο πολύ η μπαταρία. Βλέπουμε εδώ και κάποιες άλλες πληροφορίες. Πολύ ενδιαφέρον επίσης το σχετικά, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, ενημερώσεις συστήματος στις Nexus συσκευές θα το έχετε χρησιμοποιήσει 2 με 3 φορές. Οι υπόλοιποι θα το έχετε χρησιμοποιήσει μία ή και καμία φορά. Εδώ πέρα λοιπόν στην Omni έχουν βάλει ένα πολύ ωραίο σύστημα ενημερώσεων, το οποίο ελέγχει το σύστημά σου ποια έκδοση έχεις και σου κατεβάζει μόνο τις αλλαγές της επόμενης έκδοσης. Δηλαδή μπορεί να σου κατεβάσει ένα πακετάκι των 50 MB. Κάνει έλεγχο και στην Omni έχουμε καινούριο update περίπου κάθε 1 με 2 μέρες. Ερευνά για αρχεία, τα κατεβάζει, θα τσεκάρει μετά τι είναι αυτό που μου λείπει, θα μου φέρει μόνο αυτά που μου λείπουν πολύ γρήγορα και θα μου τα κάνει. Βέβαια, επειδή η Omni είναι μια ROM η οποία στοχεύει στην καινοτομία, θέλει να έχεις πάντα την τελευταία έκδοση, το κανάλι στο οποίο κοιτάει είναι το Nightly, είναι το δοκιμαστικό που λένε οι άλλες ROM. Όμως με μια διαφορά, στην Omni το δοκιμαστικό κανάλι είναι και το stable, είναι και το σταθερό. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα κρασάρισμα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη. Απλώς είναι λιγάκι δύσκολο όταν κατεβάζεις κάθε μέρα update, θα πρέπει να ξανακάνεις το root από την αρχή, να εγκαταστήσεις ας πούμε το exposed framework γιατί χάνεται, διάφορα τέτοια. Οπότε δεν έχει αξία να κατεβάζεις κάθε μέρα το update, μια φορά στις 15 είναι πολύ καλά για να παίρνεις κάποιες αλλαγές. Μπορεί να σας φάνηκαν λίγα, μπορεί να σας φάνηκαν και πολλά. Πάντως η Omni φέρνει νέα χαρακτηριστικά σχεδόν κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα βλέπουμε και κάτι καινούριο. Σύντομα θα έρθει και ο Dialer, ο οποίος είδαμε και στον Dr. Android ότι θα μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση τηλεφωνικών αριθμών μέσω των χαρτών. Έχουν πολύ ωραία πραγματάκια σκέφτονται να κάνουν, ακούνε πολύ τον κόσμο. Και σας είπα ότι μου αρέσουν που είναι όλα τακτοποιημένα, που βρίσκονται όλα ωραία στις ρυθμίσεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ρυθμίσεις, για να μπαίνουν όλα εκεί πέρα. Ο καθένας που το μετατρέπει θα έπρεπε να τα βάζει εδώ. Το θέμα της μπαταρίας που είπαμε προηγουμένως μπορεί ίσως να καταπολεμηθεί. Αφού βάλετε την Omni, περάστε και τον Franco Kernel, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός για τις Nexus συσκευές τουλάχιστον, δεν ξέρω αν λειτουργεί και στις υπόλοιπες, και σωθήκατε, είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ακόμα πολλές συσκευές, τις κυριότερες υποστηρίζουν ακόμα τα παλικάρια που τη φτιάχνουν. Νομίζω για όσους έχετε Nexus συσκευή και καυχέστε ότι έχετε το καθαρό Android και τα λοιπά, αξίζει να την κατεβάσετε. Δηλαδή παραμένει Nexus αλλά με ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα, ενώ όσοι θέλετε να κάνετε Google Edition ας πούμε τη συσκευή σας, αν έχετε το HTC One, το Galaxy S4, μην ψάχνετε να την κάνετε Google Edition, καλύτερα κάντε την Omni Edition. Θα πάρετε το ίδιο πράγμα με πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, αυτή είναι η Omni. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι γρήγορη, είναι σταθερή, τα ίδια λέω πάλι, αλλά αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσετε γιατί είναι πάρα πολύ καλή και ποιοτική. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο και την νέα παρουσίαση μιας ακόμα ROM, σας χαιρετώ και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!